Ήταν Απρίλιος του 2012 όταν η Μαρία Ρούσο Μουστακάκη έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια αλλά και αμέτρητους ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου που ζήτησαν και είχαν τη βοήθεια και την ανιδιοτελή της στήριξη. 7 χρόνια αργότερα, συνεργάτες και επιστημονικό προσωπικό του Παγνή και της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου έδειξαν πως όχι μόνο δεν ξεχνούν τη μνήμη της, αλλά πως φροντίζουν το όνομά της να μείνει άσβεστο στην πτέρυγα όπου δραστηριοποιήθηκε εκείνα τα χρόνια. Η Μαρία είχε μια έφηβη και βαθιά αγάπη να εκπαιδεύει. Της άρεσε. Μοιάζονταν ιδιαίτερα για τους εκπαιδευόμενους. Ήθελε να μεταδώσει την γνώση με όλο τους τον ενθουσιασμό. Καθώς διέθετε αλγοριθμικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης, μπορούσε να εστιάσει στο πρόγραμμα του ασθενού. Ήταν εξαιρετική κλινική γιατρός και χαρισματική ενδοσκόπος. Είχε μεταδοτικό λόγο και μια οριστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον ασθενή. Έτσι λοιπόν, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, έγινε ονοματοδοσία της αίθουσας της Γαστρεντερολογικής Κλινικής σε αίθουσα Μαρία Ρούσο Μουστακάκη. Το γεγονός της ωραίας σχέσης με τους ασθενείς της που είχε η Μαρία Ρούσο Μουστακάκη, και τη βλέπουμε και εμείς σαν πρότυπο, οδήγησε και στη σκέψη αυτή για που έχει πραγματοποιηθεί για να δοθεί το όνομα της Μαρίας Ρούσο Μουστακάκη, της παλιάς μας επιμελήτριας, σε μια αίθουσα της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, μια αίθουσα που σχετίζεται με την κλινική έρευνα και με την περίθαλψη των ασθενών στις βιολογικές θεραπείες που εδώ, σε αυτό το νοσοκομείο και σε αυτή την κλινική, ξεκινήσανε στη δεκαετία του 90. Τα συναισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός όχι μόνο ότι οι ασθενείς της την θυμούνται, αλλά ακόμα και τώρα παρουσιάζονται ασθενείς οι οποίοι θα ήθελαν να είναι ασθενείς της Μαρίας στην αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερων φλεγμονωδών εντεροπαθειών. Τη μνήμη μιας γυναίκας που έφυγε από τη ζωή νέα, πρόσφερε όμως πολλά στους ασθενείς με ανιδιοτέλεια και αίσθημα ευθύνης, τίμησαν γιατροί, φίλοι, συγγενείς και ασθενείς, χαρακτηρίζοντας το αντίο της Μαρίας Ρούσο Μουστακάκη ως την πιο βαθιά πληγή στην 30χρονη λειτουργία της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Παγνή.